χρόνια πολλά για τις δύο εορτές. Σήμερα γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το μήνυμα το έδωσαν τα παιδιά, το έδωσε και ο στρατός. Είναι το μέλλον της Ελλάδας για ένα καλύτερο αύριο που ξημερώνει φέτος το 2018 και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στους δύο στρατιωτικούς μας. Ελπίζω σύντομα να είναι στο σπίτι τους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. Το πρώτο, ευχαριστούμε την Παναγία γιατί μας χάρισε αυτή την παρουσία και την ευλογία της ώστε να έχουμε τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού και να έχουμε την ανάπλαση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Την παρακαλούμε ακόμη για την πατρίδα μας και την παρακαλούμε και για τα δύο παιδιά μας τα οποία είναι φυλακισμένα και για τα οποία όλες αυτές τις ημέρες έχουμε αφιερώσει τις προσευχές μας και την αγάπη μας που τους συνοδεύουν πάντοτε. Μνημονεύουμε ακόμη αυτούς τους αθάνατους νεκρούς μας, οι οποίοι έπεσαν στα πεδία των μαχών και να είναι αιωνία τους η μνήμη. Αλλά σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι δίνουμε και μία απάντηση. Απαντούμε σε αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται την εθνική ακεραιότητα της πατρίδος μας. Σε αυτούς λοιπόν απαντούμε με εκείνο το οποίο πίντησε ο Λεωνίδας. Μολόλαβε. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μία διπλή λαμπρή γιορτή για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Γιορτάζουμε την εθνική ανάταση του γένους μας με την απελευθέρωση. Πιστεύω ότι το παράδειγμα όσων αγωνίστηκαν για να έχουμε μία ελεύθερη Ελλάδα είναι σήμερα σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον επίκαιρο όσο ποτέ. Απευθύνουμε σε όλους ένα κάλεσμα ενότητας και προς αυτούς που επιβολεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας κυριαρχία, θέλουμε να τους πούμε ότι είμαστε αποφασισμένοι με το παράδειγμα των προγόνων μας να τα υπερασπιστούμε. Θέλω επίσης να ευχηθώ και ελπίζω πολύ γρήγορα να είναι κοντά μας τα δύο παιδιά που σήμερα είναι κρατούμενοι στις φυλακές της Αδριανούπολης. Χρόνια πολλά, διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Απελευθέρωσης. Το μήνυμα είναι επίκαιρο με τις σημερινές προκλήσεις που γίνονται. Θα πρέπει σε πνεύμα κοινωνικής συνοχής να αναδειχθεί η έννοια της ομόνοιας του έθνους και να επικρατήσουν πατριωτικά αισθήματα. Χρόνια πολλά. Αν και κάθε 25 Μαρτίου συνήθως λέμε τις ευχές, παρόλα αυτά, νομίζω ότι η σημερινή επέτειος, η σημερινή γιορτή της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Οι Έλληνες, όπως είχε και πει και ο Κολοκοτρώνης, έκαναν μια εξέγερση διαφορετική από όλους τους άλλους λαούς. Μια εξέγερση που πάλευαν για το λαό που ως αρχηγό είχαν τον Χριστό. Και αυτό είναι η μεγάλη σημασία της σημερινής διπλής γιορτής για την Ελλάδα μας. Τότε ένας μικρός λαός, οι ήρωες του 21, μας έμαθαν ότι όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, έχουμε πίστη στην πατρίδα και στη θρησκεία, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Κατάφεραν λοιπόν με την Επανάσταση 21 να χαρίσουν την ελευθερία σε όλους εμάς και από εκεί και πέρα είναι μεγάλη για μας, πέρα από τιμή, είναι μεγάλη το να κρατήσουμε την ιστορία μας ζωντανή και σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ γιατί ήδη βλέπουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις απειλές πάλι τον Τούρκο, έχοντας και ένα πολύ άσχημο δεδομένο. Ένα δεδομένο που μας αγγίζει ιδιαίτερα δύο Έλληνες αξιωματικούς, ένας από τον οποίο το αξιαγάπητο στέλεχος εδώ της Καστοριάς, της οικογένειας Καστοριάς, τον Μητρετούδη τον Άγγελο, που είναι ένας σημερινός ήρωας. Εγώ θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχουμε γρήγορα επιστροφή των δύο αξιωματικών Ελλήνων στην πατρίδα τους και στις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.